Τον σκότωσα. Η Μαρία Τζομπανάκη επέστρεψε τηλεοπτικά σε μια δραματική σειρά με την Κρήτη της σε πρώτο πλάνο και με ένα ρόλο βασισμένο στη δεσποτική φιγούρα της κριτικιάς μάνας. Για αυτά τα χωράφια χύθηκε αίμα. Σπίτια κλείσανε. Είναι μεγάλη ιστορία στην ιστορία της παράδοσης της Κρήτης αυτή η μαχαιριά που λέγεται Βεντέτα. Γυναίκες γίνανε χείρες. Γέννημα θρέμα της κριτικής γης, η Μαρία Τζομπανάκη αποκαλύπτει πως και η δική της οικογένεια έζησε την αιματοβαμμένη παράδοση, το σασμό και τη συμφιλίωση και μάλιστα εις διπλούν, αλλά και πως η ίδια κατάφερε στο παραένα να τερματίσει μια βεντέτα που μόλις ξεκινούσε. Στην ιστορία της οικογένειας υπάρχει μια βεντέτα που σταμάτησε η γιαγιά μου και το 89 σταμάτησα κι εγώ μία. Στην αναπνοή του να αρχίσει. Αλήθεια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν σάζεις μια βεντέτα που μπορεί να σε αφορά και προσωπικά, δηλαδή να έχει να κάνει και με το αίμα της δικής σου οικογένειας, κοστίζει πάρα πολύ. Όπλο δεν θα βρείτε μες στο σπίτι, ακόμη και να το ξεπατώσετε. Η κριτική βεντέτα ζωντανεύει στη μικρή οθόνη και μέσα από το μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, ο σασμός κερδίζει το ενδιαφέρον του τηλεθεατή με μία είσοδο άκρος δυναμική. Ποια νοήσε η κοπέλα μου? Πολλά από τα γυρίσματα της σειράς έγιναν μέσα στο καλοκαίρι σε διάφορα σημεία της δυτικής Κρήτης, με τις ομορφιές της να αναδεικνύονται με φόντο το σενάριο που αποτυπώνει τον ατέρμονο κύκλο του αίματος, την εκδίκηση και το μίσος και ταυτόχρονα τη δύναμη της αγάπης, το μεγαλείο της συμφιλίωσης μέσα από τον πολυπόθητο σασμό. Όταν απαντάς στο κακό με το κακό γιγαντώνει και αυτό θα το πληρώσεις οπωσδήποτε. Μάρκο Βρουλάκη! Τηλεοπτικός σύντροφος της Μαρίας Τζομπανάκη, ο επίσης κριτικός, Ηρακλειώτης, ηθοποιός Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, που με την ερμηνεία του εξέπληξε ευχάριστα. Άστο! Δεν πρόκειται να καταλάβεις, αστυνόμαι. Στο σασμό η Μαρία Τζομπανάκη συμπροταγωνιστεί με το γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, που υποδύεται τον τηλεοπτικό της γιο. Παίζω ένα ρόλο που είναι άλλο από αυτό που είμαι, σαν ιδεολογία και σαν συνήθεια ζωής. Πάντα ανήσυχη και πιστή στον πολιτισμό, η Μαρία Τζομπανάκη θα συμμετέχει και τραγουδώντας σε μια παράσταση με άρωμα Κρήτης στις 13 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο. Πρόκειται για μια μουσική διαδρομή με αφετηρία την αρχαίγονη βυζαντινοπρεπή μουσική της Κρήτης και την αποτύπωσή της στο συγκλονιστικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, με τη συμμετοχή του Βασίλη Σκουλά και πολλών άλλων. Εγώ για πρώτη φορά θα βγω όχι ως ηθοποιός, αλλά ως τραγουδούσα, δεν θέλω να πω σαν τραγουδίστρια, ως τραγουδούσα βυζαντινούς ύμνους και τα κριτικά μας ριζίτικα και όχι μόνο.